Και πάμε να δούμε και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά, να μιλήσουμε, να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Κυρία Κεχαγιά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Λιβαδάρη, καλημέρα και στον συνάδελφο. Με συγχωρείτε τώρα, δεν έχω πρόχειρο το όνομά σας. Αυτή είναι η και επίσης να σας πούμε και καλορίζικη, διότι είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με βάση τη νέα σας ιδιότητα. Κυρία Κεχαγιά, πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μετά το πρωτοσέλιδο του Βήματος περί αλλίωσης ηχητικών ντοκουμέντων για την τραγωδία των Τεμπών και ο ΣΥΡΙΖΑ τη στηρίζει. Γιατί αποφασίσατε να τη στηρίξετε? Κυρία Λιβαδάρη, αποφασίσαμε να τη στηρίξουμε για να είμαστε συνεπείς σε αυτό που πρωταρχικώς ζητάμε. Δηλαδή, ζητάμε την προκήρυξη εκλογών. Ζητάμε την παρέτηση του κ. Μητσοτάκη και μετά την διενέργεια εκλογών. Και όταν λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο και θα κάνουμε οτιδήποτε για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα χρησιμοποιήσουμε και κάθε εργαλείο που υπάρχει για να το κάνουμε αυτό. Όπως είναι η πρόταση μορφής, η πρόταση δυσπιστίας που προβλέπεται από το Συντάγμα και από τον κανονισμό της Βουλής. Είναι ένα μέσο. Σας ρωτώ γιατί ο κύριος Κασελάκης στο σημερινό του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών προεξοφλεί ότι αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει και λέει μάλιστα ότι είναι ένα σοου ουσιαστικά η πρόταση δυσπιστίας. Άρα γιατί στηρίζεται ένα σοου? Ναι, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέει ο πρόεδρος και με αυτό που υποθέτω ότι υποστηρίζετε κι εσείς, όχι για το σοου, αλλά στο ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Πραγματικά και από την μεταπολίτευση και μετά δεν έχει πέσει κυβέρνηση επειδή έχει κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο μας το δίνει το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική στιγμή. Φιλορροεί δημοσκοπικά. Βρίσκεται στα σχοινιά μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κοπτοραπτική που έγινε και στα ηχητικά του δυστυχήματος της τραγωδίας στα Τέμπη. Για τα emails που παρέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για τις υποκλοπές, για τις καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία δήλωσε ότι δεν της επιτρέπεται να κάνει εντελεχή έρευνα σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπών, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψήφισμά του που διαπιστώνει τρύπες και κενά σε ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου στη χώρα μας. Άρα, για τους βουλευτές της, οι οποίοι λένε ότι δεν θα κατέβαιναν στις εκλογές αν ήταν στη θέση του κ. Καραμαλή ή θα αυτοκτονούσαν. Άρα, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από τη στιγμή που ζητάμε εκλογές και με αυτό καταλήγω, λέμε ότι θα κάνουμε χρήση και αυτού του όπλου που μας δίνει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Yeah. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα πιεστεί μέσα στη Βουλή, γιατί είναι υπόλογη. Επίσης, θέλω να σας δώσω ένα ακόμη επιχείρημά μας, ότι αναγκαστικά θα έρθει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις, όποιες απαντήσεις δώσει, όμως θα εμφανιστεί στη Βουλή και θα είναι υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Γιατί έως τώρα αποφεύγει συστηματικά την δήλωση ή εμφάνιση που αφορά τα τέλη. Παρακαλώ. Θέλω να σταθώ σε κάτι που ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το μέσο Σαββατοκύριακο και σήμερα. Ζητάει λοιπόν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και τη διενέργεια εκλογών με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Και εδώ είναι το ερώτημα. Το 80% των εκλογών διεξάγονται από δικηγόρους, όχι μόνο από δικαστές και εισαγγελείς. Τι θέλει να πει ο πρόεδρος, ότι ένα ολόκληρο σύστημα είναι στα χέρια της κυβέρνησης και ότι διενεργεί εκλογές οι οποίες δεν είναι το αποτέλεσμά τους σωστό? Βάζει θέμα διαβλητότητας. Ότι υπάρχει θέμα διαβλητότητας. Οι διεθνείς παρατηρητές δεν είναι κάτι πρωτόφαντο και κάτι νέο σε σχέση με την ελληνική ή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κάθε χώρα μέλος που είναι μέλος του ΟΑΣΕ έχει και δέχεται παρατηρητές όταν κάνει εκλογικές διαδικασίες. Αυτό είχε συμβεί
και το 2023 και θέλω να σας πω ότι η έκθεση που συνετάχθη μετά, το Μάιο του 2023, πέρυσι δηλαδή, έλεγε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δει το ελληνικό κράτος σε σχέση με κενά που αφορούν την εκλογική διαδικασία. Εμείς τι θέλουμε, μία πιο επαυξημένη παρουσία για τους λόγους για τους οποίους σας εξήγησα προηγουμένως. Γιατί θεωρούμε ότι σε πάρα πολλούς τομείς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν λειτουργεί συντεταγμένα ως ένα επιτελικό κράτος όπως αυτό αποκαλείται, αλλά ως ένα επιτελικό παρακράτος. Θέλω να σας θυμίσω, για να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει τέτοιον αέρα και τέτοια αλαζονία που της επιτρέπει να κάνει τα πάντα, ότι πριν από 3 ημέρες η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι σχεδίαζε προβοκάτσιες και υποκινούσε επεισόδια στις παρελάσεις εις βάρος των εχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι και μόνο, και ότι θα έχουμε και την πολιτική ευθύνη για ό,τι συμβεί. Την προκαλέσαμε να πάρει τα στοιχεία στον εισαγγελέα ή να παρέμβει αυτεπαγγέλτο σε εισαγγελέα. Είδατε εσείς κάτι? Τι έχουμε συνηθίσει λοιπόν να βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, όλα τα χρόνια? Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση να εκτοξεύουν κατηγορίες, να πετούν λάσπη μέσω του ανεμιστήρα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, λεκτικά. Και μετά είναι σαν να ξημέρωσε μία μέρα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Δεν είδα τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό δεν είναι μορφή για εσάς, έτσι, ούτε προσωπικά, ούτε για την αυθεμπορική, ούτε για την κυρία Λιβαδάρη, να ρωτάνε τη Νέα Δημοκρατία τι έγινε με εκείνες τις απειλές που εκτοξεύσατε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος πριν 3 μέρες. Λένε κάτι πριν από 4 μέρες. Είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικές βδέλες. Λοιπόν, αυτοί οι χαρακτηρισμοί και αυτές οι πρακτικές πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν. Αυτό, κυρία Κεχαγιά, έχει να κάνει με τη διαμόρφωση, αν θέλετε, ενός... που επιτίθεται η κυβέρνηση και κάνει bullying στο πολιτικό σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι πολιτικό bullying, όπως λέτε, μπορεί να είναι τοξικό πολιτικά, αλλά είναι μια πολιτική κατάσταση. Το να ζητείτε όμως, να ζητάτε διεθνείς παρατηρητές σε εκλογική διαδικασία, βάζει ένα ευρύτερο ζήτημα αμφισβήτησης της δημοκρατικής τάξης σε ό,τι αφορά την λειτουργία της κυβέρνησης. Ναι. Βεβαίως. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει επαυξημένη παρουσία παρατηρητών. Και πρακτικά πώς αποτυπώνεται αυτό? Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και? Πρακτικά. Ναι. Θα ζητήσετε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει αίτημα στον ΟΑΣΕ? Βεβαίως, γιατί υπάρχει και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008, το διάβαζα χτες ή προχτές, που προβλέπει την αποστολή παρατηρητών σε χώρες της προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Γιατί να μην συμβεί αυτό από τη στιγμή που και η Ευρώπη ανησυχεί για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι τυχαίο όργανο, δεν είναι κάποιοι περαστικοί, δεν είναι κάποιοι ανθέληνες. Έβγαλε ένα ψήφισμα που βλέπει τρύπες στο κράτος δικαίου και στις αξίες της δημοκρατίας στη χώρα μας. Το αίτημα θα αφορά δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Το αίτημα θα αφορά μόνο τις εθνικές εκλογές, κυρία Κεχαγιά, ή θα υποβληθεί και για τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας? Στο σημερινό του άρθρο, ο κύριος Κασελάκης λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να ισχύσει και για τις ευρωεκλογές. Άρα θα ζητήσετε επαυξημένη παρουσία παρατηρητών διεθνών και για τις ευρωεκλογές? Βεβαίως. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λέει ότι... Θέλω επίσης να σας πω ότι στην πολιτική γραμματεία, γιατί όλα αυτά δεν είναι θέματα ασυνέχειας και ασυνέπειας, στην πολιτική γραμματεία που κάναμε την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα συγκροτήσουν ούτως ή άλλως μια task force του ΣΥΡΙΖΑ για να επιβλέπει τη διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με αυτό που έγινε και στο Υπουργείο των Εσωτερικών και την παράδοση των emails στο κόμμα. Υπόθεση, λέτε, της κυρίας Σημακοπούλου, ναι. Κυρία Κεχαγιά, ναι. Δεν θεωρούμε ότι είναι η κυρία Σημακοπούλου όμως το πρόβλημα. Θεωρούμε, χωρίς να το λέω προσβλητικά, ότι είναι ο τελευταίος στοχός της συγκεκριμένης αμάξης. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτός ο άξονας Υπουργείου Εσωτερικών, κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, απλώς η κυρία Σημακοπούλου πήρε κάποια emails. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Είναι τι άλλο μπορεί να φεύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την ευθύνη των εκλογών. Η κυβέρνηση απαντά στην κριτική σας και στις κινήσεις σας αυτές, λέγοντας αφενός ότι δυσφημείτε τη χώρα στο εξωτερικό και αφετέρου
ότι η αντιπολίτευση μετέχει σε ένα οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας, στο οποίο εμπλέκονται και οικονομικά συμφέροντα. Τι απαντάτε σε αυτό? Η χώρα αποσταθεροποιείται όταν δεν λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτήν. Το πολίτευμα δεν αποσταθεροποιείται όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης κάνει κάποιες προτάσεις. Το πολίτευμα αποσταθεροποιείται όταν δεν εφαρμόζονται οι κανόνες και εν προκειμένου ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν υπάρχουν καταγγελίες για μία σειρά σκανδάλων που έχουν έρθει στην επικαιρότητα και μας έχουν απασχολήσει. Και σας ρωτώ, πού αποδόθηκε δικαιοσύνη σε ποιο από όλα τα σκάνδαλα, στις υποκλοπές, μέσω της ΕΕΠ και μέσω του Πρέταντορ? Είδατε να προχωράει η έρευνα στη δικαιοσύνη? Είδατε να έχουμε κάποιες συμπαγές σε αποτέλεσμα σε σχέση με την δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη? Είδατε σε σχέση με τα email της κυρίας Ασημακοπούλου, ας το πούμε έτσι, να έχουμε κάποια εξέλιξη? Έκανε από μόνη της ο ελεγχόμενος έρευνα, δηλαδή η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, και είπε, να σας πω, είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος και ο άλλος κύριος από το Υπουργείο των Εσωτερικών, δηλαδή δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να πιστέψουμε την κυβέρνηση, επειδή έκανε τη δική της έρευνα, δηλαδή ο ελεγχόμενος κάνει και τον ελεγκτή? Αυτό πήγαν να κάνουν και με την τραγωδία στα Τέμπη. Μοντάρισαν τα ηχητικά και είπαν, α, ανθρώπινο λάθος, συμφωνούμε όλοι, αυτό είναι το τελευταίο ανέκδοτο, και προχωράμε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, και η εξωματική αντιπολίτευση έχει ευθύνη και χρέος να εγκαλεί την κυβέρνηση, να ζητάει εξηγήσεις και να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο και για να την ελέγχει, αλλά και για να διασφαλίσει την ομαλότητα του πολιτεύματος. Βεβαίως, για όλα αυτά που λέτε υπήρξαν εξελίξεις, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν επιπρόσθετοι πραγματογνώμονες στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για τις οικογένειες των θυμάτων. Υπόθεση των υποκλοπών είναι στον Άριο Πάγο. Δηλαδή σε όλα αυτά τα επίπεδα υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες από τη δικαιοσύνη. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει την κυβέρνηση να λέει όλα στη δικαιοσύνη? Για πείτε μου εσείς ποια συμπεράσματα έχετε βγάλει από την έρευνα. Πάντως εκτός από... Εμείς λέμε επίσπευση. Δεν υποτιμούμε ούτε αμφισβητούμε το ρόλο της δικαιοσύνης. Εμείς λέμε επίσπευση. Γιατί δεν επισπεύδονται αυτές οι διαδικασίες μέσω της δικαιοσύνης? Εκτός πάντως από την κυβέρνηση που σας απαντά έντονα στο θέμα τουλάχιστον της αμφισβήτησης της ορθής διεξαγωγής των εκλογών, ακούσαμε ενστάσεις και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, για παράδειγμα από τον κύριο Σπίρτζη. Είπε ότι ήταν μάλλον... Από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Από το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο οποίος όμως, ναι, γιατί όχι, δεν αφορά εσάς, το βλέπω διευρυμένα ανησυχίες και ένταση και διαγωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σπίρτζης είπε την άποψή του, είπε ότι είναι μια βαριά πρόταση, αλλά το αντιστοίχησε και με μια βαριά κατάσταση από την οποία διέρχεται η χώρα. Μια βαριά πολιτικά κατάσταση για την οποία την ακύρια ευθύνη φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κυρία Κεχαγιά, να σας ευχαριστήσουμε. Πριν κλείσουμε, στο θέμα των οικονομικών συμφερόντων που έθεσε η κυβέρνηση, θα ζητήσετε να κατονομάσει ο κύριος Μητσοτάκης τα κυβερνητικά στελέχη σε ποια συμφέροντα αναφέρεται κατά τη διαδικασία στη Βουλή? Κανονικά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα πρέπει να πούν ποιους καταγγέλνουν και γιατί τους καταγγέλνουν. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι πίσω από τις αποκαλύψεις βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα, ας τα κατονομάσει. Αυτό είναι ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περιμένουμε να ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.